Δήμαρχε. Γεια σας, κύριε Οικονομάκη. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Καταρχήν, τι συμβαίνει ακριβώς? Είχατε το ποσό, δεν έχετε κάνει τη ρύθμιση με την ΕΙΔΑΠ και παίρνει η ΕΙΔΑΠ το ποσό και μένει οι εργαζόμενοι απλήρωτοι? Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς αυτό. Αλλά δεχόμαστε μια επίθεση από την ΕΙΔΑΠ, ανετιολόγητη επίθεση από την ΕΙΔΑΠ. Πόσα χρωστάτε, κύριε Οικονομάκη? Πόσα χρωστάει ο Δήμος? Χρωστάνε στην ΕΙΔΑΠ 2.700, η οποία έχει ρυθμιστεί. 2.700.000 χρωστάτε. Γιατί χρωστάτε τόσα λεφτά, κύριε Δήμαρχε? Μπορείτε να πληρώσετε ποτέ? Είναι μια σειρά σωσιρευμένων οφειλών. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια περικοπή 60% στου πόρου που μα δίναν μέχρι σήμερα. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω? Γιατί ένας άλλος δήμαρχος που φιλοξενούσαμε μια μέρα εδώ και το ρωτάγαμε γιατί δεν έχει πληρώσει 200 εκατομμύρια. Μα πολλά λεφτά ήταν. Μας είπε εθιμικό δικαίο. Μήπως είναι και το δικό σας το δίκαιο, έτσι? Δεν βάλαμε θέμα εθιμικού δικαίου, ούτε δεν παραδεχτήκαμε. Γιατί χρωστάτε τόσα χρήματα, ρωτάμε. Μπήκατε σε διαδικασία ρύθμισης του χρέους, να πληρώνετε λίγο-λίγο κτλ. Στην ΕΙΔΑΠ, ή όχι? Βεβαίως, πλήρως. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Αλλά είναι κάτι που δεν το λέει η ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή. Η περιοχή Δραπετσόνας και Κερατσινίου, χρόνια τώρα, χρόνια, δεκαετίες, έχει γίνει, επιτρέψτε μου την έκφραση, η χαβούζα της Αττικής. Έχουμε την Ψιτάλια, έχουμε τα πάντα, έχουμε όλα τα απόβλητα της Αττικής εδώ. Πετύχαμε μια δικαστική απόφαση πριν από λίγο καιρό, ώστε η Δραπετσόνα μας καταβάλει 14 εκατομμύρια ευρώ σαν ανταποδοτικά ωφέλη για αυτή τη ζημιά και την υποβάθμιση της περιοχής μας. Μάλιστα. Η ΕΡΑΠ, έχοντας μια πολύ ισχυρή νομική υπηρεσία και καλοπληρωμένους νομικούς, πέτυχε διαδοτικές αναστολές και τέλος πάντων, να μην σας το απολογώ, υποχρεώθηκε από το δικαστήριο σε μία άμεση καταβολή 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, ότι πρέπει να καταβάλει 5,5 εκατομμύρια ευρώ έναντι της συνολικής αντιλήψης των 14 εκατομμυρίων και κάνοντας χρήση των όποιων νομικών δυνατοτήτων δίνει, μας προσπαθεί να μας εκβιάσει, να μας βάλει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης για να αποσύρουμε. Δηλαδή εσείς λέτε ότι σας χρωστάει περισσότερα η ΕΙΔΑΠ από ό,τι της χρωστάτε? Μας εκβιάζει η ΕΙΔΑΠ, δεν δέχεται συμψηφισμό αυτόν που πετύχαμε με αυτόν που τη χρωστάμε και θέλει να μας κάτσει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης για να καθαρίσει το προσωπείο της. Μάλιστα. Είναι μια ανελαίτη επίθεση, τι να πω, εναντίον των εργαζομένων. Και τι θα κάνετε με τον κόσμο που είναι απλήρωτος τώρα? Προσέξτε, ξέρετε ποιο είναι το ωραίο. Και γι' αυτό δέσμευσε τα χρήματα λοιπόν στο λογαριασμό του Δήμου. Το πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι δεσμεύει τα χρήματα, το σύνολο των χρημάτων, να μην μπορούμε να τις πληρώσουμε και οφειλές που λείπουν δικές τις οφειλές, με αποτέλεσμα όμως κάνει συνεχείς δικοπές επειδή δεν την πληρώνουμε. Πάντως, επειδή το θέμα αυτό, κύριε Οικονομάκη, δεν είναι τοπικό, διευρύνεται, καλό θα ήταν να βγει και ο κύριος Στέλιος Σταυρίδης να μιλήσει για το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι, το λέω με γνώση του θέματος, δεν είναι μόνο στο Δήμο το δικό σας, είναι σε πολλούς Δήμους. Το γνωρίζουμε. Εμείς όμως έχουμε μια διομορφία, σας λέω τι ακριβώς. Μάλιστα, δεν κατανοητό. Τα θέματα των λοιπόν, ο κύριος Σταυρίδης, τολμώ να ομολογήσω, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες δείχνει μια συγκαταβατικότητα. Δεν μπορώ να πω. Στην πρακτική όμως. Είναι εδώ είναι ο μόνος που μίλησε για μειώσεις τιμολογίων. Δεν έχω ακούσει άλλον εγώ. Τι θα κάνετε, κύριε Οικονομάκη, επειδή υπάρχει άμεσο θέμα, τι θα κάνετε με τους ανθρώπους που έμειναν απλήρωτοι? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε μια κινητοποίηση. Αύριο εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα, την ανακοπή που προσπαθούμε να πετύχουμε, να δούμε να απεμπλέξουμε τουλάχιστον την πιστοδοσία των ατόμων. Μάλιστα. Δεν έχουμε πολλά όπλα στα χέρια μας. Βλέπετε, η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχει ένα κοινωνικό αγαθό το νερό, το έχει κάνει αντικείμενο και σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Οικονομάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.